χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές θα κυλήσει το τριήμερο τόσο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όσο και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία τις πρωινές ώρες να φτάνει κυρίως ακόμη και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Σε γενικές γραμμές δεν θα αλλάξει ο καιρός όλες τις επόμενες ημέρες, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και στην περιοχή της Ξάνθης και θα έλεγα και σε όλη την Ελλάδα. Θα έχουμε θερμοκρασίες που την ημέρα θα φτάνουν τους 21 με 24 βαθμούς, με πιο πιθανή τις 22 με 23 το πολύ, και τα ξημερώματα το θερμόμετρο θα πέφτει γύρω στους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Ταυτόχρονα τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειώνονται κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι σε γενικές γραμμές ασθενείς και όπως είπαμε δεν θα έχουμε κάποια άλλη σημαντική εξέλιξη του καιρού πέρα από την ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Πόσο διάστημα θα πάει ο καιρός έτσι? Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πιθανόν να πάει έτσι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Δηλαδή να αλλάξει ο μήνας και βλέπουμε. Να μπούμε δηλαδή στο Νοέμβριο, που φαίνεται μέχρι κάπου εκεί να μην αλλάζει κάτι σημαντικά. Βέβαια, έχουμε πλέον μια ψυχρούλα που θυμίζει πραγματικό φθινόπωρο το βράδυ. Έτσι, παρόλα αυτά την ημέρα, το θερμόμετρο ανεβαίνει σε θερμοκρασίες 2-4 βαθμούς πιο πάνω από τις μέσες τιμές εποχής. Τέλος, ο κ. Λέλος πρόσθεσε ότι είναι φυσιολογικές οι καιρικές αλλαγές αυτό το διάστημα έως ότου σταθεροποιηθούν οι τιμές θερμοκρασίας. Ταυτόχρονα, ο ίδιος σημείωσε ότι τις επόμενες ημέρες προβλέπονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.